Καλημέρα σε όλες και όλους. Το Χριστιανικό Θέατρο έχει γράψει ιστορία. Υπήρξε το πρότυπο για τη δημιουργία των διπερτέ και το πρώτο θέατρο εκτός Αθηνών, το Θεσσαλονίκης, με το οποίο ήθελε να συνεργαστεί όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας. Το Χριστιανικό Θέατρο έχει ένα παρελθόν πλούσιο σε θεατρική πρωτοπορία. Λειτουργήσε ως σχολή για δεκάδες καταξιωμένους σήμερα καλλιτέχνες που έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε αυτό. Θυμίζω ενδεικτικά ότι μέσω του Θεσσαλικού Θεάτρου αφιερώθηκαν καλλιτέχνες όπως η Λιδία Κονιώτου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και δεκάδες ακόμη. Ο Κώστας Τσιάνος μαζί με την Άννα Βαγιανά και τον Γιώργο Γιάκα, πρωτεργάτης αυτής της κληρονομιάς, θεμελίωσαν αυτή την επιτυχία και την απήχηση του θεάτρου μας πανελλαδικά. Το Θεσσαλικό Θέατρο τώρα συνδέεται και πάλι με τις ρίζες του. Μετά την ανάλυση της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή από τον Ορέστη Τάτσι, αποφάσισε να συνεργαστεί με τον αγαπημένο Λαρισαίο ηθοποιό, Λάκη Λαζόπουλο. Σαρξ εκ της αρχός του Θεσσαλικού Θεάτρου, ο Λαρισαίος ηθοποιός έρχεται να ενώσει το χθες με το σήμερα, αναλαμβάνοντας χρέη συμβούλου, με αρμοδιότητες που αναφέρονται στην εξωστρέφεια του θεάτρου, στην ανάπτυξη των παραγωγών του, στη διεύρυνση του κύκλου των συνεργατών και συνεργασιών του και την προώθηση του έργου του, με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξή του και τη διασφάλιση μιας δημιουργικότερης και παραγωγικότερης πορείας προς το μέλλον. Αυτή η συνεργασία, εκτιμούμε ως δημιουργική αρχή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δυνατής πορείας του θεάτρου μας.